Αναζωπηρώθηκε η φωτιά στην Ιταία με νέο να έχει εκδηλωθεί ανατολικά στον προφήτη Ηλία. Βελτιωμένη είναι η εικόνα τη πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, με την πυροσβεστική να αναφέρει πω έχει τεθεί υπομερικό έλεγχο. Στον Μήτικα ένα σπίτι παραδόθηκε στι φλόγε. Ωστόσο, το καταστροφικό έργο τη φωτιά προ το χωριό διεκόπη από τι προσπάθειε τη πυροσβεστική. Παράλληλα, συνεγερμό έχει σημάνει η πυροσβεστική υπηρεσία Σπάρτη για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Παλαιοπαναγιά. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, δεν απειλούνται σπίτια. Κατά τη σημερινή του ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης αναφέρθηκε στι δυσκολίε που πέρασαν οι Έλληνε πολίτε ενώ τόνισε πως η Ελλάδα του σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτή του 2015. Παράλληλα αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά λέγοντας «κρατάμε με κλειστές πόρτες τις απειλές αλλά ανοιχτές τις ειρηνικές επαφές. Ανησυχία φαίνεται πως προκαλεί στην Άγκυρα η περαιτέρω εξοπλιστική ενίσχυση της Ελλάδας με την ενταξή τη στο πρόγραμμα των F-35, η οποία ενδέχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Στην ανασυγκρότηση τη Ουκρανία αναμένεται να συμμετάσχει η Ελλάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθε ο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδιας, ο οποίο συμμετείχε σε σχετικό δείπνο εργασία εκπροσωπώντα τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο δικηγόρο τη Ρούλα Πισπυρίγκου, ο Θανα Παπαδόπουλο, μιλώντα στο ΣΤΑΡ, παραδέχθηκε πω είναι πολύ πιθανό να ζητήσουν προθεσμία για την ανομοτή κατάθεση τη κατηγορούμενη, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή. 25.566 κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Παράλληλα, 19 συμπολίτε μα έχασαν τη ζωή του, ενώ 98 είναι διασωληνωμένοι, στο 12,61% ο δείκτης θετικότητα. Ψύχρεμο, κοινικό και αμετανόητο ήταν κατά την απολογία του ο Νίκο Κοντοστάθη, αποκαλούμενο και ω ψευτογιατρό, ο οποίο κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίε, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιών και για 14 απόπειρε ανθρωποκτονία. Θρήνο ξανά στο μακροχώρι Ημαθία, 19 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των τεμπών που έκοψε το νήμα τη ζωή σε 21 μαθητέ και άφησε ανεξίτηλα σημάδια σε πολλού από του επιζήσαντε, καθώ 35χρονο επιζών του δυστυχήματο και μαθητή που ήταν στι 13 Απριλίου στο Μηρέο Πούλμαν, αυτοκτόνησε μέσα στο σπίτι του με δίκανο κυνηγετικό όπλο. Όλη η τη δυσιογραφία της ημέρας στο mynews.gr.